Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ήδη τον είδαμε, καλημερίζουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, πρώτος μακράν σε ψήφους, διάβασα στο διαδίκτυο. Ήσασταν πρώτος σε ψήφους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο λαός της Θεσσαλονίκης με τίμηση. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Και η ιδιότητά σας η άλλη ήταν ότι διακονήσατε την εκπαίδευση, την παιδεία, από σχεδόν 18 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Καλαμαριά. Περισσότερο. Γύρω στα 27 ήμουν μάχημος. Μάλιστα. Οπότε η προηγούμενη κουβέντα μπορεί να έχει και συνέχεια τώρα λίγο. Λοιπόν, για πείτε μου για αυτό το νομοσχέδιο της παιδείας, κύριε Υπουργέ. Πώς το βλέπετε εσείς? Κύριε Γαβαλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Βεβαίως, οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις και οι αναλύσεις που έκανε η προηγούμενη καλεσμένη σας, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η οποία ήταν και αναπληρώτρια υπουργός παιδείας, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικές. Τα δικά μου σχόλια θα ήθελα να πω είναι τα εξής. Αυτή τη στιγμή και στην διαμάχη η οποία γίνεται και έγινε και στη Βουλή, διαφάνηκαν δύο πράγματα. Είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει και στηρίζει το δημόσιο σχολείο και ο κόσμος ο οποίος βλέπει στο δημόσιο σχολείο την ευκαιρία να επικρατήσουν οι κανόνες της αγοράς. Και η οποία θέλει μία άλλη, εντάσσεται σε μία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Επιτρέψτε μου 2-3 σχόλια το οποίο κάνει αυτό το νομοσχέδιο και το νομίζω ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον βήματα. Μιλάμε για ίσες ευκαιρίες. Προσέξτε. Η κοινωνική ανισότητα, η οποία εκφράζεται στην εκπαίδευση, έχει πρώτα απ' όλα κύρια πηγή της αυτό που ο καθένας μαθητής κουβαλάει μέσα από την ανισότητα η οποία υπάρχει στην κοινωνία. Το σχολείο θα πρέπει να δώσει όχι απλώς ίσες ευκαιρίες. Θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω. Γιατί όταν θα δώσεις ίσες ευκαιρίες σε όλους, κάποιος που ήδη έχει προβαδίσματα, αυτός σίγουρα πάντα και μέσα στην τάξη, αν θέλετε παντού, θα είναι πάντα πρόβλημα. Πρέπει να κάνεις κάτι ακόμα περισσότερο, δηλαδή σε αυτούς που μειονεκτούν, να κάνεις πολιτικές έτσι ώστε να δώσεις περισσότερη βοήθεια στα παιδιά και στους νέους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτό μπορεί να γίνεται στα μεταπτυχιακά με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, τους δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν. Το ίδιο που κάνεις με ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου, ή με την ειδική εκπαίδευση, όπου πρέπει να βοηθήσεις μαθητές οι οποίοι έχουν θέματα και πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο. Αν δώσεις απλώς ίσες ευκαιρίες, αυτοί που ήδη μειονεκτούν θα συνεχίσουν να μειονεκτούν. Άρα χρειάζεται μια επιπλέον πολιτική ενίσχυσης όλων αυτών των είτε μαθητών είτε φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλότερη, αν θέλετε, αφετηρία. Δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αρχή. Κάποιοι ξεκινούν μειονεκτικά. Μιλάμε για φτωχές οικογένειες, μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν αυτό, αν θέλετε, το περιβάλλον, το πλούσιο σε ερεθίσματα. Και εκεί πρέπει να τους βοηθήσεις αυτούς. Το δεύτερο σημείο είναι η αξιολόγηση, το ζήτημα της αξιολόγησης. Το ζήτημα της αξιολόγησης, όπως τέθηκε και από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει ότι και στην εκπαίδευση δεν έχει αφήσει από την πολιτική του το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης. Προσπάθησε αυτό το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης να το περάσει στη δημόσια διοίκηση, ορίζοντας ένα 15% ότι πρέπει σώνει και καλά οπωσδήποτε να βαθμολογηθούν με κάτω από το 5, κάτω από τη βάση. Από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Αυτό είναι το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης. Και αυτοί οι οποίοι θεοποιούν ήδη τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μάθουν ότι η Microsoft εφάρμοσε το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης και τα αποτελέσματα όλου αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει, χαρακτηρίζοντας το μοντέλο αυτό από αμφισβητούμενο και έολο έως καταστροφικό. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή να φύγουν από αυτή την αντίληψη. Ο ανταγωνισμός μπορεί να γίνει και σε σχέση με ξένα πανεπιστήμια, ενισχύοντας τη θέση του δημόσιου πανεπιστήμιου. Για παράδειγμα, το brain drain για να το γυρίσει όπως το προσπαθούμε να αναστρέψουμε το κλίμα, πρέπει να δώσεις και χρήματα επιπλέον στην έρευνα. Για πρώτη φορά η έρευνα πήγε στο 0,97%. Μέχρι τώρα ήταν στο 0,5% του ΕΕΠ. Οι 500 νέες υποτροφίες που δόθηκαν σε νέους ερευνητές. Τέτοιες πολιτικές κάνεις προκειμένου να αναστρέψεις όλο αυτό το κλίμα. Με ανακοίνωση και 65 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, 30 την μία χρονιά και 35 την άλλη, 18 και 19. Η εκπαίδευση δηλαδή θέλει τη στήριξη, τη χρηματοδότηση, αλλά θέλει και δημοκρατία. Ανελεύθεροι δάσκαλοι, το έχω πει πολλές φορές, ανελεύθεροι εκπαιδευτικοί, ανελεύθεροι πανεπιστημιακοί, δεν μπορούν να βγάλουν και μαθητές με προσωπικότητα ελεύθερη, μαθητές ολοκληρωμένους μετά που θα πάνε στην κοινωνία ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ο δάσκαλος είναι εκείνος που βάζει τις βάσεις.
για τον άνθρωπο μετά και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και συνήθως το θυμόμαστε το δάσκαλό μας μια τρυφερότητα από εκείνα τα χρόνια. Θέλω να ρωτήσω όμως, όταν φτάνει στο σημείο των μεταπτυχιακών και ακούσαμε από την κυρία Αναγνωστοπούλου να μιλάει για 100% του μισθού και την κυρία Κεραμέως να λέει ότι έχει καθηγητές που λένε ότι εγώ δεν θα κάνω μεταπτυχιακά γιατί χάνω χρήματα. Αυτό απέχει πάρα πολύ το ηθικόν από το συμφέρον, να το πω έτσι, το χρηματικό. Η εκπαιδευτική όλη τη βαθμίδα, οι δάσκαλοι όλη το βαθμίδα, με την έννοια, με τη λέξη δάσκαλος δεν εννοώ μόνο τη πρωτοβάθμια, μιλάμε από την πιαγωγία μέχρι την τελευταία βαθμίδα. Πρώτα απ' όλα κάνουν τη δουλειά του γιατί ακριβώ την αγαπούν. Η πλειοψηφία όλων αυτών. Βεβαίω όλοι αυτοί πρέπει να αμείβονται και πρέπει να αμείβονται έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν κανένα προβλήματα. Αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα βέβαια. Και μια γενικότερη συζήτηση έτσι όπως ακριβώς έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά πράγματα στη χώρα μας. Και θα πρέπει όντως να αμείβονται έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Έχετε δίκιο ότι ειδικά στην τρυφερή ηλικία, θα σας έλεγα από τον νηπιαγωγείο και πιο μπροστά διαμορφώνει την προσωπικότητα του παιδιού και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δοθεί το βάρος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ θετικό ότι σήμερα 1η Αυγούστου, πρέπει ίσως να το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω. 1η Αυγούστου σήμερα δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, το οποίο αντικαθιστά τα παλιά προεδρικά διατάγματα το 99 και 100, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια ρύθμιζαν τα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αρκετά νέα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην λειτουργία των σχολείων. Έχετε δίκιο σε αυτό και θα πρέπει όντως η πολιτεία να δώσει την απαραίτητη προσοχή και να ενισχύσει περισσότερο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και όλους όσους εργάζονται στην τομίσα τους, όπως και στην υγεία. Όπως και σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες, οι οποίες είναι κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι απλώς κοινωνικές υπηρεσίες, είναι κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και πρέπει να έχει το δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία βεβαίως πρώτα απ' όλα, για την ανεργία μιλάω, στην εργασία, στην υγεία και στην παιδεία. Είναι κοινωνικά δικαιώματα και όχι απλώς κοινωνικές. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα της παιδείας, επειδή έχει να κάνει και με το δικό σας ρόλο στο Υπουργείο Εξωτερικών, τελικά θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να γυρίσουν τα παιδιά πίσω? Ρώτησα και την κυρία Αναγνωστοπούλου. Και εσείς τους βλέπετε, μιλάτε με τους επιστήμονες μας που βρίσκονται εκεί. Έχουν αυτή τη ζέση επιστροφής του νόστου που λέγαμε? Ο νόστος πάντα υπάρχει. Οι ρίζες των ανθρώπων, ειδικά των Ελλήνων, είναι βαθιές στην πατρίδα και ακόμα και σε δεύτερες και τρίτες γενιές, πόσο μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έξω για την ανέβρεση δουλειάς, υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε καταρχήν να υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, είναι νέοι επιστήμονες, και να υπάρξει μεταξύ τους μια διασύνδεση. Κάναμε κάποιες ενέργειες με προσπάθεια η οποία θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο με μια χαρτογράφηση όλων των χώρων και όλων των εστιών, αν θέλετε, ή κοινοτήτων ή εκκλησιών ή οτιδήποτε υπάρχει στη διασπορά, με ένα χάρτη της διασποράς, το οποίο παρουσιάσαμε τον προηγούμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα διευρυνθεί και θα συμπληρώνεται συνεχώς. Είναι η πρώτη προσπάθεια, είναι μια μεγάλη προσπάθεια και με τη συνεργασία. Έχουμε σκοπό να κάνουμε τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης αλλά και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα είναι η διασύνδεση μεταξύ των επιστημών. Το δεύτερο είναι το circulation, δηλαδή η δυνατότητα διασύνδεσης των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού με τους Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνει ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών, εμπειριών μεταξύ τους. Και το τρίτο βέβαια, αυτό που έχουμε υπόψη μας, που νομίζω είναι το πιο κύριο, είναι η αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σταθερής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης και η οποία θα δίνει το κίνητρο στους Έλληνες επιστήμονες, γιατί αυτοί θα είναι που θα βάλουν την πλάτη για την παραγωγή, για να συγκρούσει τη χώρα. Μέσα από αυτά που έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός, ο κ. Χαρίτζης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέτοιον όμως που θα επιτρέψουν και θα είναι κίνητρο έτσι ώστε να έρθουν πίσω στη χώρα μας. Ωραία, για να έρθουμε τώρα στα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τρεις ενότητες ουσιαστικά είναι αυτές που απασχολούν την επικαιρότητα, το Κυπριακό, οι γείτονές μας με την ονομασία τους. Και βεβαίως θέλω, επειδή είσαστε και αρμόδιος για τα θρησκευτικά, θέλω θέματα να ασχοληθούμε και λιγάκι με το Πατριαρχείο και το ρόλο του στη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσω όμως από το Κυπριακό, κύριε Υπουργέ. Εσείς είπατε στον συνάδελφο τον Γιώργο Μελιγκόνη ότι αυτή τη στιγμή η Κυπριακή
δημοκρατία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί βλέπουμε την πίεση από τη γειτονική μας χώρα όσον αφορά την Κύπρο. Στον Γκραν Μοντανά δεν είχαμε εκεί ένα ναυάγιο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έγινε αυτό. Η Κύπρος άσκησε τα κυριαρχικά δικαιώματα, έγινε γεώτρηση χωρίς θέματα, παρόλες τις παρενοχλήσεις, αν θέλετε, ή μια συμπεριφορά η οποία ήθελε να πει ότι εδώ είμαι. Η Κυπριακή Δημοκρατία άσκησε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γίνονται οι έρευνες, έγιναν οι έρευνες, η διεθνής κοινότητα στήριξε, είδατε επισκέψεις, είδατε δηλώσεις και του State Department, η επίσκεψη της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, τώρα αυτές τις μέρες είναι η Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας. Άρα σε αυτό το θέμα νομίζω ότι βοδίζουμε και βαδίζει καλά το θέμα αυτό. Αυτό επέτρεψε βέβαια, αυτό έγινε επιτρεπτό και χάρη στις συμφωνίες οι οποίες γίνανε τριμέρειες, οι οποίες είναι μια πολιτική την οποία ασκήσαμε με επιτυχία όλο αυτό το διάστημα, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, με την Αίγυπτο επίσης, οι συμφωνίες, οι οποίες επέτρεψαν την σταθεροποίηση ακόμα της ευρύτερης περιοχής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι επιθυμητό και αποδεκτό και ενισχύεται και από όλους τους διεθνείς παράγοντες. Δηλαδή, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ανάγκη από τη σταθερότητα. Ποιες χώρες εκπέμπουν αυτή τη σταθερότητα? Η Κύπρος και η Ελλάδα. Όσο αφορά την προσπάθεια για την από εδώ και μετά το τι θα γίνει με το Κυπριακό, νομίζω ότι όλοι βρίσκονται στην φάση του αναστοχασμού, αλλά και της μιας νέας προσπάθειας, η οποία πάλι πρέπει να γίνει στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου, και με τα κεκτημένα, βάλτε το εισαγωγικά, τα οποία υπήρχαν θετικά, τα οποία υπήρξαν στο Γκραν Μοντανά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το θέμα των εγγυήσεων, των παραβατικών δικαιωμάτων, όλα αυτά που αναδείχθηκαν και φάνηκε πλέον εκεί η αδιαλαξία και ο σκοπός τον οποίο είχε η γείτονα χώρα, αυτό διαφάνηκε. Εκεί αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες εκεί γίνονται. Μα είχαμε και μια διαμαρτυρία, Αναστασιάδη, πριν από λίγες ημέρες για την βοήθεια των Αμερικανών σε μια τουρκική προσπάθεια να κάνουν εξορίξεις. Τους βοήθησαν τεχνικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το θέμα. Και είχαμε ένα διάβημα, Αναστασιάδη. Όχι, ήταν για την... υποτίθεται ότι έγινε μια κοινή εκκλησιαστική άσκηση μεταξύ Αμερικανικών δυνάμεων και τουρκικών, οι οποίοι οι Τούρκοι με παράνομη ναύτεξη δέσμευσαν κάποια μια εκπαιδευτική άσκηση, η οποία τελικά ήταν ουσιαστικά κάποιος μεσογράφος το χαρακτήρισε κούφια και νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδει την πραγματικότητα. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο το State Department άδειασε και είπε ότι εμείς δεν ζητήσαμε καμία δέσμευση ούτε τίποτα απολύτως. Και νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ το γεγονός αυτό που πλέον νομίζω ότι είναι ανεφαξίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη στιγμή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους γείτονές μας και την ονομασία τους. Μιλώντας στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συμπόσιο στις 23 Ιουλίου, είπατε ότι θα πρέπει η Φύρομ να εγκαταλείψει τον ανιστόρητο αλυτρωτισμό που ως κρατική ιδεολογία γαλούχησε γενιές με αισθήματα φόβου έναντι της Ελλάδας. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Η γειτονική χώρα, η Φύρομ, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής υπάρχει μια αλλαγή. Αυτό όμως θα πρέπει να εκφραστεί και σε πρακτική, σε δράσεις ή αν θέλετε σε πράξη. Υλοποιούνται ανάμεσα στις δύο χώρες τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει, εφόσον θέλουν περισσότερα, να κάνουν και περισσότερα επάνω στους τομείς αυτούς. Και εάν δεν μπορέσει, πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα να διανυθεί. Αυτό φάνηκε και από τις συνομιλίες τις οποίες είχε ο ίδιος ο κύριος Νίμιτς όταν πήγε στη Φύρομ και μετά έγινε συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά. Υπάρχει δρόμος ακόμα να διανυθεί και θα πρέπει με πράξεις να αποδείξει αυτό το οποίο τουλάχιστον σε ορισμένες φάσεις σε επίπεδο ρητορικής διαφαίνεται. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αποχώρηση της ομάδας του... Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση, το αρμόδιο γραφείο μας στα Σκόπια. Ήταν η αποχώρηση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όπου έγινε μια προσπάθεια πάλι να εκμεταλλευτούν ένα αθλητικό γεγονός έτσι ώστε να προβάλλουν τις δικές τους θέσεις. Έχουμε δρόμο, η γειτονική χώρα θα πρέπει να επιδείξει, να κάνει δράση έτσι ώστε να αποδείξει ότι αυτό που σε επίπεδο ρητορικής εκφράζει ή σε ένα βαθμό εκφράζει ότι το εννοεί κιόλα.
Μάλιστα. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της κοινοβουλευτικής εκπομπής. Εδώ στη Βουλή υπάρχουν ομάδες φιλίας της χώρας μας με σχεδόν όλα τα άλλα κράτη. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η ομάδα φιλίας σχετικά Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί ασχολήθηκαν και συζήτησαν το Brexit. Η συνάδελφος η Δήμητρα Λαγού το παρακολούθησε. Μπορούμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε. Το Brexit και οι επιπτώσεις που θα έχει για τους Ευρωπαίους πολίτες που διαβίουν στην Αγγλία και αντίστροφα των Άγγλων πολιτών που ζουν και εργάζονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχόλησαν τη συνάντηση του Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ηνωμένου Βασιλείου Ελλάδος, κ. Άλμπερτ Κώστα, με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου, Φωτεινή Βάκη, και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνο Δουζίνα. Τόσο η κυρία Βάκη όσο και ο κ. Δουζίνας επεσήμαναν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των δύο πλευρών, θέμα για το οποίο ο κ. Κώστα σημείωσε πως η απόφαση αγγλικής κυβέρνησης είναι το ζήτημα να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα και να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα θέματα για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση, την οποία, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του κ. Κώστα, δεν συμμερίζεται η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρνείται να ανοίξει το ζήτημα και να μπει σε διαπραγμάτευση πριν το άνοιγμα της διαδικασίας και του κεφαλαίου 50 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την αποχώρηση κράτους από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Πέραν αυτού, ο κ. Δουζίνα ζήτησε τη θέση της Βρετανικής πλευράς για το Κυπριακό μετά την πρόσφατη αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Είναι τραγικό να έχουμε ακόμη και σήμερα τη διχοτόμηση Λευκωσίας, σημείωσε ο κ. Κώστα, που επανέλαβε τη θέση της αγγλικής κυβέρνησης υπέρ της ανάγκης αμοιβαίων υποχωρήσεων και συμβιβασμών για την εξεύρεση λύσης. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αυτό έγινε σχετικά με την ομάδα φιλίας. Υπάρχει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Αυτό δεν θα λέγα ότι είναι πάντοτε θετικό στις κρίσεις του και σε αυτά που βγάζει. Το αντίθετο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος που δίνει ο ΙΟΒΕ το βελτίωσε στις 98,2 μονάδες από 94 που ήταν τον προηγούμενο μήνα και το δικαιολογεί ως αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης, την εκταμείευση μέρους της δόσης της χρηματοδοτικής υποστήριξης από τους εταίρους και την ενίσχυση της πεποίθησης, αυτά τα λέει ο ΙΟΒΕ τώρα, έτσι, πως το πρόγραμμα κινείται εντός τροχιάς. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μετά από όλα αυτά που λέει ο ΙΟΒΕ και εσείς που νιώθετε και είστε μέσα στην κυβέρνηση, πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν θετικό κλίμα? Επίσης, με το κλείσιμο της αξιολόγησης και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν γίνει λεπτόν διάστημα, υπήρξε η αναβάθμιση της πιστολιτικής ικανότητας της χώρας μας, όπως γνωρίζετε από τη Moody's. Όλος ο διεθνής τύπος καλωσόρισε το κλείσιμο της αξιολόγησης και το διεθνές κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στη χώρα μας έχει ανεβεί. Αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της δίκαιης, αυτό που ονομάζουμε δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με σχέδιο. Και η μεγάλη μας αντίθεση, η οποία φάνηκε και μέσα στη Βουλή και αυτό που επισημάναμε για την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι αφήνοντας τους αντιπερισπασμούς, είτε τα πυροτεχνήματα, είτε την κατασκευή ανεμόμυλων και φανταστικών γεγονότων, έτσι ώστε να δικαιολογήσει το ρόλο τους, να έρθει σοβαρά και να συζητήσει και να παρουσιάσει τις προτάσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο πρέπει να έχει η χώρα μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε μοντέλα του 90, τα οποία, αν θέλετε, οδήγησαν τη χώρα μας στη χρεοκοπία. Γιατί αν γυρίσει σε μια κατάσταση η οποία ήταν πριν την κρίση και η οποία σε οδήγησε ουσιαστικά στην πτώχευση, τότε θα κάνεις μία από τα ίδια. Άρα χρειάζεται η ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, της οποίας τα αποτελέσματα, όταν λέμε και ότι υπάρχει ταξικό πρόσημο, θα πρέπει να διαχυθούν πρώτα απ' όλα στα στρώματα τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση και στα οποία υπάρχει η κοινωνική και η οικονομική, αν θέλετε, ανισότητα. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Υπάρχει το σχέδιο από το Μάρτιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο υλοποιείται τώρα, ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο πηγαίνει αναπεριφέρεια, εκεί οι περιφέρειες συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε στο Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης να έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των περιφερειών, οι οποίες πρώτα απ' όλα θα έχουν μέσα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει κάθε περιφέρεια και τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, άλλα στρατηγικά, αν θέλετε, πλεονεκτήματα λόγω θέση έχει η περιφέρεια Αττικής, άλλη η Κεντρική Μακεδονία, άλλη η Στερεά της Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει συμβάλλει έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στη Βουλή και για πρώτη φορά η χώρα μας να έχει ψηφισμένα από τη Βουλή ένα εθνικό σχέδιο
στρατηγικό ανάπτυξης. Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, πού δίνουμε τη βάση, δίνουμε στην καινοτομία, δίνουμε στην έρευνα, δίνουμε εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία, επενδύοντας πρώτα απ' όλα σε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι υψηλά ειδικευμένο. Και αυτό θα βοηθήσει και στην επιστροφή των νέων επιστημόνων. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Τι Ελλάδα θέλουμε, αν θέλετε, μετά το 18. Όλη μας η προσπάθεια είναι να βγούμε από την επιτήρηση και το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 18. Επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να πέσουν ακόμα τα επιτόκια και να μπορούμε να απαλλαγούμε από τα προγράμματα. Έτσι ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε πλέον με δικές μας δυνάμεις την στρατηγική μας. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα και αυτή παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό. Εκεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμβάλλουν. Αν διαλέξουν το ρόλο του παρατηρητή ή απλώς του παρατηρητή ή αυτό που έχουν διαλέξει από ό,τι φαίνεται είναι του επικριτή, τότε οι εξελίξεις και η πραγματικότητα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα τους βγάλει εκτός εκτός από το γίγνεσθε το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Θα είναι μόνο στο ρόλο του γκρινιάρη. Αυτό όμως δεν συμφέρει την ίδια τη χώρα και νομίζω ότι αδικεί και έναν κόσμο ο οποίος συστρατεύεται μια ιδεολογία στην οποία εμείς είμαστε αντίθετοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, βλέπω όμως ότι από την άλλη πλευρά η εξωματική αντιπολίτευση κάθε 15 μέρες ζητάει και μια καινούργια εξεταστική. Που εγώ θυμάμαι όταν λέγαμε στα κοινοβουλευτικά δρόμενα εξεταστική ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και όχι κάθε τρεις και λίγο. Και εν πάση περιπτώσει έχουν εστιάσει γιατί εξεταστική και από την άλλη πλευρά αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε ελαφρό ανάγνωσμα που ταιριάζει για το καλοκαίρι. Έτσι το έχετε πει εσείς. Λοιπόν, ουσιαστικά εστιάζει και σε αυτό το κομμάτι. Από το να κάνουμε εκλογές, πάμε τώρα στις εξεταστικές. Ναι, αλλά αυτό δεν παράγει αντιπολίτευση από ό,τι φαντάζομαι. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί η χρήση ή η κατάχρηση, αν θέλετε, κάποιων διαδικασιών, οδηγεί και στην απαξίωσή τους. Δηλαδή, έχουμε... Δεν θέλω να φέρω το παράδειγμα του βοσκού που φώναζε συνέχεια ενώ δεν ήταν πραγματικότητα και στο τέλος όταν φώναξε δεν τον πίστευε κανένας. Είναι η έλλειψη του πολιτικού αφήγηματος της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της αυτή την οδηγεί στο να προσπαθεί να αναπληρώσει το κενό του πολιτικού αφηγήματος το οποίο δεν έχει με τέτοιες κινήσεις. Αυτό έχει κοντά πόδια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και νομίζω ότι θα έχει εξελίξεις και στην ίδια τη... πιθανόν στην Νέα Δημοκρατία και ελπίζω να είναι στην κατεύθυνση το ότι θα ασχοληθούν επιτέλους με τα πραγματικά προβλήματα. Ο κόσμος γνωρίζει. Ο κόσμος βλέπει το τι αλλαγές και την προσπάθεια την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση. Από μας περιμένει την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεών μας στην πρόθεση και λύση των προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο το ότι το τελευταίο διάστημα από τότε που έγινε το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάστηκαν τα νομοθετήματα, βλέπετε παιδεία. Σήμερα θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι πολύ σημαντική τομή και αλλαγή, και βέβαια το νομοσχέδιο του κυρίου Παπά για την ψηφιακή πολιτική. Μια ψηφιακή πολιτική, η οποία δεν, να ξέρετε, όπως και, και της κυρίας Γεροβασίλη του Υπουργείου, δεν είναι μόνο ψηφιακή πολιτική, μόνο για τα κανάλια ή το πώς θα κάνουν. Είναι μια ολόκληρη είναι μια φιλοσοφία δομή, και οπτικοακουστικά μέσα. Ναι, τα οποία όμως αυτά διέπουν όλη και τη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να κάνουν. Και στον εξυγχρονισμό. Τα οποία τα έχει ανάγκη η χώρα μας. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, από την άλλη πλευρά όμως και 159 τροπολογίες μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και αυτό μήπως είναι και από την άλλη πλευρά κατάχρηση της ευχέρειας που δίνει το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σήκωσε τόσο πολύ το θέμα των τροπολογιών ακριβώς για να μην περάσουν θετικές τροπολογίες. Για παράδειγμα, η επιστροφή μέχρι 10.000 στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να πάρουν πίσω, είναι θετικό ή αρνητικό. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες έθεσε και είπε ότι ναι, έχουμε τροπολογίες, ωστόσο η κατεύθυνση των τροπολογιών των δικών μας είναι στη λύση θεμάτων και όχι στην επιβολή άλλων ή νέων μέτρων και τα οποία έχουν δυσάρεστο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Γι' αυτό και η προσπάθεια της Δημοκρατίας που σήκωσε τόσο πολύ το θέμα των τροπολογιών είναι μια προσπάθεια να σταματήσουν θετικές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας επικαλούμενοι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, συνήθως με το κλείσιμο της Βουλής, όπως συνέβη και τα Χριστούγεννα, επειδή υπάρχουν εκκρεμότητες αρκετές και οι οποίες, αν θέλετε, είναι ένα παρελθόν το οποίο μας το αφήσαν, όχι η κατάσταση των τροπολογιών. Όταν η χώρα διοικούταν αποσπασματικά
και χωρίς μια συγκεκριμένη συγκεντρωτική πολιτική ανατομής, όπου να φέρει ένας υπουργός ένα νόμο ο οποίος να τα καλύψει τα περισσότερα και να μην έχει ανάγκη μετά παρεμβάσεων. Αυτό κάνα τόσα χρόνια. Αυτό αντιμετωπίζουμε εμείς. Γι' αυτό και προσπαθούμε ανατομής να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη την οποία να καταθέσουμε με νόμους. Πολλές φορές όμως υπάρχουν θέματα τα οποία όντως πρέπει να γίνουν με τροπολογίες. Νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε τις τροπολογίες, άλλωστε τις τελευταίες πάντως, τις ξέραν και τις υπουργικές, τις ξέραν ήδη από την Επιτροπή της Βουλής. Δεν ήρθαν τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Και στις οποίες συμφωνούσαν σε κάποιες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μένουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω και να σας προσκαλέσω να δούμε 2-3 γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, κυρίως στην πολιτική και όχι μόνο. Βεβαίως.